Με χαμένο βλέμμα, σαν να βρισκόταν υπό την επίρρεια ηρεμιστικών και με τα μαλλιά του βαμμένα πορτοκαλί, εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου ο 24χρονος James Holmes, που σκόρπισε τον θάνατο στον κινηματογράφο του Ντένβερ. Έχοντας στο πλευρό του μια δικηγόρο που διόρισε το κράτος, ο Holmes γούρλωνε μερικές φορές τα μάτια και άλλοτε τα έκλεινε, χωρίς να δείχνει ότι έχει συνέστηση των πράξεών του και της θέσης στην οποία βρίσκεται. Εξάλλου δεν ακούστηκε να λέει το παραμικρό. You make any statements that can be used against you. You have a right to be represented by an attorney. Typically, you have a right to be advised of the charges. You have a right to be advised of the charges. The offense of first degree murder, which is a class one felony under Colorado law. Στο δικαστήριο βρίσκονταν οι γονείς του, αλλά δεν φάνηκε να αντιλήφθηκε την παρουσία τους. Is it possible that he was on some type of psychotic medication and wasn't keeping up with that? I know there's a lot of questions about what was his medical history, his background, what was he dealing with? He went from star, brilliant student who was lecturing on neuroscience to dropping out of school, kind of disappearing from friends and family. Ο δικαστής αποφάσισε ότι οι κατηγορίες εναντίον του θα παγελθούν επισήμως στις 30 Ιουλίου. Μέχρι τότε η αστυνομία και η εισαγγελία θα πρέπει να συγκεντρώσουν επιπλέον στοιχεία, αλλά και να υπάρξει μια πρώτη εκτίμηση ψυχιάτρων για το κατά πόσον είναι σε θέση να δικαστεί. Ο Holmes θα βρεθεί πιθανότατα αντιμέτωπος με κατηγορίες που επισύρουν τη θανατική ποινή, η οποία ισχύει στην πολιτεία του Κολοράντο. Από μαρτυρίες προκύπτει ότι τα θύματα του Holmes θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερα από τους 12 νεκρούς και 60 τραυματίες. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτόματο όπλο στο οποίο είχε προσαρμόσει γεμιστήρα με 100 σφαίρες έπαθε εμπλοκή μετά τις πρώτες ρηπές και συνέχισε να πυροβολεί με την καραμπίνα και τα δύο πιστόλια του. I got hit in the neck pretty early on. It was maybe 5 rounds in. And I obviously at that point realized what was going on. And I basically just, you know, fell to the ground, tried to cover my face as I was falling. And I think it's a good thing I did that because I got hit. Ο Holmes είχε υποβάλει πρόσφατα αίτηση για να γίνει μέλος σε τοπική λέσχη σκοποβολής. Ο αρμόδιος την απέρριψε όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά άκουσε ένα ακατάληπτο μήνυμα στον τηλεφωνητή. I got this bizarre answering machine of his that was a very bass, guttural, growling, incoherent, rambling, whatever it was, message that was bizarre at best, you know, freakish a little. Ο Μπαράκ Ομπάμα μετέβη στο Ντένβερ, συναντήθηκε με συγγενείς των θυμάτων και αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη και να μην επαναληφθεί μια τέτοια τραγωδία. I hope that over the next several days, next several weeks and next several months, we all reflect on how we can do something about some of the senseless violence that ends up marring this country.